Σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δημοφέλεια να παραχωρήσει 12 στρέμματα στον αγωγό ΤΑΠ πρόκειται να προχωρήσει. Η Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για το Δήμο και δικηγόρος Αναστασία Ιωσιφίδου. Σε συνέχεια λοιπόν των όσων έχουν ήδη υποθεί από τους συναδέλφους σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοφέλεια, θα ήθελα επιπλέον να ρωτήσω αν έχετε ενημερωθεί εσείς κύριε Δήμαρχε για το νομικό σκέλος της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς επίσης ενδεχομένως και αν είναι και σε γνώση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου. Και φυσικά, αν προτίθεστε, κύριε Δήμαρχε, να ζητήσετε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοφέλεια την ακύρωσή της. Επιπλέον, δε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, αν ήταν σε γνώση σας, ίσως ρητορική ερώτηση, αλλά θα ήθελα την απάντησή σας, αν ήταν σε γνώση σας, λοιπόν, η συγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοφέλειας όταν ήταν να περάσει και να εγκριθεί κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοφέλεια. Και επιπλέον, αν έχετε, κύριε Δήμαρχε, έγγραφες δεσμεύσεις του ΤΑΠ για ενδεχόμενα ανταποδοτικά ωφέλη στο Δήμο και στους συνδημότες μας, είτε από αυτά που είχε συμφωνήσει ο ΤΑΠ στην προηγούμενη διοίκηση και στην κυρία Τσανάκα, είτε ενδεχομένως κάποια άλλα που υποσχέθηκαν εγγράφως εσάς. Η πρώην πρόεδρος της Δημοφέλεια χαρακτήρισε την απόφαση κατάπτυστη, καθώς όπως επισημαίνει, υπό τορμαδία της μίσθωσης παραχωρεί για 25 χρόνια στον ΤΑΠ 12 στρέμματα, δηλαδή περίπου ο αγωγός ΤΑΠ θα πληρώσει κάτω από 1.000 ευρώ το χρόνο. Τα 12 στρέμματα, όπως σας είπα, για 25 χρόνια, έναντι του συνολικού τιμήματος των 25.000 ευρώ, προσέξτε, για τα 25 χρόνια, όχι το χρόνο, δηλαδή άμα τα κάνετε μία διαίρεση, 25 χρόνια, 25.000 ευρώ τα 12 στρέμματα, δηλαδή με μια απλή μαθηματική πράξη, το χρόνο ο ΤΑΠ να καταβάλει ως ενίκιο, ως μίσθωμα στη Δημοφέλεια, κάτω από 1.000 ευρώ. Τη δική του απάντηση έδωσε στην πρώην πρόεδρο της Δημοφέλεια ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, επισημένοντας ότι υπήρχαν απειλές από το Υπουργείο και σε άλλη περίπτωση θα προχωρούσε μάλιστα σε απαλωτρίωση. Ξέρετε επίσης ότι το κράτος, το Υπουργείο, τουλάχιστον την τελευταία φορά που κατέβηκα κάτω για αυτό το θέμα, η άποψή τους ήταν ότι κοιτάξτε ότι αν δεν συνονοηθείτε θα προβούμε σε αναγκαστική απαλωτρίωση. Και μην μου πει η κυρία Ιωσιφίδου ότι δικαιωθήκαμε στο δικαστήριο, διότι ναι μεν η απόφαση ήταν τέτοια, αλλά ξέρετε πολύ καλά κυρία Ιωσιφίδου ότι αν θα ξαναπηγαίναμε στα δικαστήρια για την αναγκαστική απαλωτρίωση ότι θα γινόταν. Μάλιστα, ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης και στο μείζονο σημασίας θέμα των ανταποδοτικών του αγωγού ΤΑΠ προς τον Δήμο. Η αποζημίωση, ξέρετε, δεν είναι μόνον τα οικονομικά ωφέλη, ούτε είναι να λέμε με έναν τρόπο ότι όχι, δεν θα σας δώσουμε την άδεια. Μα αυτό τελείωσε. Πρέπει όμως να κερδίσουμε το έργο το οποίο, τα ανταποδοτικά τα οποία μας τάξανε.